Λανθασμένοι χαρακτήρισαν την εντύπωση που πιθανά έχει καλλιεργηθεί σε μερίδα πολιτών πως η καρκίνη του δέρματος είναι υποδέστερη άλλων. Γιατροί που συμμετείχαν σε δράση του Ιατρικού Συλλόγου και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κατά την οποία στον επιβατικό σταθμό του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, δερματολόγοι εξέτασαν δωρεάν εργαζόμενους, των οποίων η εργασία έχει έκθεση στον ήλιο. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο σε κάποια πράγματα τα οποία είναι απλά, ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε να μην έχουμε νοσήματα. Αυτός και είναι ο σκοπός όλης εκδήλωσης που από ό,τι βλέπω στέφεται με απόλυτη επιτυχία. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι ο έλεγχος του δέρματος θα πρέπει να ενταχθεί μέσα στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο των πολιτών. Στο επίκεντρο μπήκαν αλληλείς και όχι μόνο, με τους γιατρούς να σημειώνουν ότι και εν ώψη του καλοκαιριού η χρήση μέτρων αντιλιακής προστασίας είναι επιβεβλημένη, όπως και όλο το χρόνο, στη βάση της ανάγκης εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων πρόληψης που υπάρχουν με μια σειρά προϊόντα, αλλά και έγκαιρης διάγνωσης με μια σειρά από εξυγχρονισμένα εργαλεία. Κυρίως ήταν για τους ανθρώπους που ασχολούνταν με την αλληλεία, αλλά απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Όποιος θέλει να εξεταστεί μπορεί να έρθει. Ήδη έχουν έρθει άνθρωποι και έχουν εξεταστεί και θέλουμε τη συμμετοχή του κόσμου σε κάθε τέτοια εκδήλωση την οποία πραγματοποιούμε. Το μελάνωμα πλέον στις μέρες μας μπορούμε να το προλάβουμε. Είναι ένας καρκίνος του δέρματος που πάει πάρα πολύ αργά. Δηλαδή μπορεί να εξελιχθεί και μέσα στη διετία. Και τα επόμενα 20 χρόνια ο καρκίνος του δέρματος θα αυξηθεί στο 25%. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δει κάποιος θα πρέπει αμέσως να πηγαίνει στο δερματολόγο να εξεταστεί με αυτό εδώ το θαυματουργό εργαλείο το οποίο λέγεται δερματοσκόπιο, που όπως είδατε μεγενθύνει τις βλάβες. Οπότε το σύνθημα θα μπορούσαμε να πούμε εδώ είναι εξεταστείτε για να σωθείτε. Όπως επισήμαναν οι συμμετέχοντες, αλλά και διοργανωτές της δράσης, η προσοχή θα πρέπει να είναι μεγάλη, καθώς πολλά από αυτά που θεωρούμε βεβαιότητες πιθανά δεν ισχύουν, όπως για παράδειγμα η ποσότητα αντιλιακής προστασίας ή και η δυνατότητα χρήσης εξειδικευμένων αντιλιακών ρούχων και καπέλων. Δεν είναι μόνο το μελάνωμα. Υπάρχουν και άλλοι καρκίνοι του δέρματος, τα επιθυλιώματα, που σχετίζονται περισσότερο από το μελάνωμα με τον ήλιο, όπως το βασικοκυταρικό και το ακανθοκυταρικό επιθυλίωμα. Το βασικοκυταρικό πάρα πολύ συχνός καρκίνος και απλά δίνουμε πιο πολύ βάση στο μελάνωμα, γιατί είναι αναφεθεί θανατηφόρο. Η Κρήτη, όπως όλη η Ελλάδα, επειδή είναι περιοχές οι οποίες έχουν έντονη ηλιοφάνεια πολλές μέρες το χρόνο, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε μέτρα φωτοπροστασίας όλο το χρόνο. Ένα της UVA και UVB. Και είναι σημαντικό διότι κάποιες μορφές καρκίνου δέρματος, όπως είναι το βασικοκυταρικό και το ακαθοκυταρικό, έχουν άμεση σχέση με την ηλιακή ακτινοβολία.